Έλατε τώρα να δούμε μια αποκάλυψη που άργησε 126 χρόνια. Ο λόγος για τον διαβόητο κατασυρωή δολοφόνο Τζακ Αντεροβγάλτη που σκότωνε ιερόδουλες στο Λονδίνο το 1888. Με τη βοήθεια του DNA, οι ειδικοί καταλήγουν τώρα στο συμπέρασμα ότι ο Τζακ Αντεροβγάλτης ήταν ένας ψυχοπαθής Πολωνοεβραίος κομωτής. Jack the Ripper's not finished. Where is he? I want him. We'll have mayhem on the streets. I believe this was done by someone with a working knowledge of dissection. An educated man, that's preposterous. Είναι αυτός ο άντρας ονόματι Άρων Κοσμίνσκι, ο διαβόητος δολοφόνος που σκόρπισε τον τρόμο στο Λονδίνο του 1888. Η Σκόρταν Γιάρντ αναζητεί εδώ και 126 χρόνια τον άντρα που έχει μείνει γνωστός ως Τζακ ο Αντεροβγάλτης για τις άγριες δολοφονίες τουλάχιστον 5 ιερόδουλων στην περιοχή Whitechapel του Λονδίνου. Τώρα ο Βρετανός επιχειρηματίας Ράσελ Έντουαρτς υποστηρίζει σε βιβλίο του ότι διαθέτει αδιάσυστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο διαβόητος δολοφόνος ήταν ο Κοσμίνσκι, ένας μετανάστης Πολωνοεβραίος Κουρέας. The name of Jack the Ripper is Aaron Kosminski. And he was? He was a Polish immigrant that came over to Whitechapel in 1881 with his family, committed the crimes and shortly after was admitted to Colney Hatch Lunatic Asylum at the age of 26. He was diagnosed on the records as having mania. Ο Ράσελ Έντουαρτς λέει ότι το έναυσμα για την έρευνα ήταν η ταινία του 2001 From Hell με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, έναν detective που βρισκόταν στα χνάρια του Αντεροβγάλτη. Το 2007 ο Έντουαρτς αγόρασε σε μια δημοπρασία μια εσάρπα που ανήκε στην Κάθριν Έντοουζ, ένα από τα θύματα του αιμοσταγούς δολοφόνου. When she was found in Mitre Square by PC Watkins, there was a shawl left by the body. When she was taken to the mortuary, acting sergeant Amos Simpson accompanied Catherine Eddowes and asked could he take the shawl because it's a huge piece of silk and his wife is a seamstress. Because Amos Simpson took that shawl, I've managed to conclusively prove scientifically from the evidence left therein the identity of Jack the Ripper. Ο ερευνητής ζήτησε τη βοήθεια του γενετιστή Γιάρη Λουχελάινεν, που μετά από χρόνια ερευνών απομόνωσε δείγματα DNA του θήτη και του θύματος επάνω στην εσάρπα, του Άρων Κοσμίνσκι και της ιερόδουλου Κάθριν Έντοουζ. I just found various stains which seem to belong both to the victim and the suspect and extracted the DNA and matched them with the descendants who are still living in the UK. Ο Έντουαρτς υποστηρίζει ότι η ταυτοποίηση κατά 100% του DNA του Κοσμίνσκι δεν αφήνει περιθώρια λάθους. Λέει μάλιστα ότι η Σκότλαντ Γιάρντ θα είχε συλλάβει τότε τον Πολωνοεβραίο Κουρέα, που περιλαμβανόταν από την πρώτη στιγμή στη λίστα των υπόπτων της, αν είχε τη βοήθεια της ιατροδικαστικής επιστήμης, όπως έχει εξελιχθεί σήμερα.